άνθρωποι δεν έρχονται για να κρίνουν, έρχονται για να ευχαριστηθούν. Επομένως, δεν υπάρχει κανένα απολύτως άγχος. Παίζει στην παράσταση το κορίτσι που ήταν στο ευτυχισμένοι μαζί, που ήταν η μικρή κόρη. Πώς συγκίνησε? Καμία. Καμία. Αυτά είναι για λαϊκή κατανάλωση. Δεν υπάρχει συγκίνηση, είναι επαγγελματισμός. Η κοπέλα μεγάλωσε, ακολουθεί τον δρόμο αυτό και σκέφτηκα να της πω να έρθει να παίξει μαζί μας. Και η κόρη σας είναι ηθοποιός, η Ήρω. Η κόρη μου είναι πολύ καλή ηθοποιός, δεν είναι απλώς μια ηθοποιός. Mm-hmm. Και δεν το λέω εγώ, το λέει, θα το πει και ο χρόνος. Τηλεοπτικά σας βλέπουμε επίσης σε μια κωμωδία, στο Πέντε τη Φριτέζα. Πώς πάει, πώς είναι αυτό το πάντρεμα, αυτή η συνεργασία? Όπως ήταν όλες. Με ρωτάτε πράγματα που είναι έξω από το ενδιαφέρον μου, γιατί εγώ όταν κάνω μια δουλειά δεν... να σας πω ότι δεν με ενδιαφέρει εάν έχω καλή σχέση με τους συνεργάτες μου. Με ενδιαφέρει το αποτέλεσμα. Επειδή συνηθίζουν οι συνάδελφοί μου και λένε διάφορα μεγάλα λόγια, εμένα δεν με ενδιαφέρει αν, ας πούμε, συμπαθώ κάποιον ή δεν αντιπαθώ ή τον αντιπαθώ. Αυτό δεν έχει να κάνει με τη δική μας δουλειά. Αλλά με ενδιαφέρει τι θα δουν οι τηλεθεατές. Όπως το θέατρο με ενδιαφέρει τι θα δουν οι θεατές. Όλο το υπόλοιπο αφορά εμάς. Δεν ενδιαφέρει κανέναν. Ναι, αλλά δύο άνθρωποι που δεν ταιριάζουν σαν χαρακτήρες πίσω από τη σκηνή, στη σκηνή ή μπροστά στην κάμερα, πώς μπορούν να έχουν το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα? Κατά κανόνα, μόνο όταν δεν ταιριάζουν έχουμε το καλό αποτέλεσμα. Έτσι. Η δουλειά μας δεν είναι παιδική χαρά, ούτε η οικογένεια. Και είναι ένα επάγγελμα. Και μάλιστα πολύ σκληρό, δύσκολο και δεν είναι του καθενός. Με πάρα πολλούς, με τους περισσότερους, εργάζομαι για πρώτη φορά. Τους εκτιμώ όλους, σέβομαι πάρα πολύ το έργο τους, αλλά δεν κάνω παρέα μαζί τους. Δεν είναι υποχρεωτικό να κάνουν παρέα. Εγώ πιστεύω ότι οι άνθρωποι πρέπει να ζουν αυστηρά. Πιστεύετε ότι έχετε αδικήσει ποτέ κανέναν μέσα σε αυτήν την αυστηρότητα? Θελά σας και μου το έχετε καταλάβει. Δεν νομίζω. Μάλλον θα έλεγα ότι έχω ευνοήσει μερικούς και μερικές. Υπάρχουν και reality ξαφνικά έχουν μπει στη ζωή μας αγάπης. Δεν ξέρω αν έχετε δει έστω αποσπάσματα ή αν τα παρακολουθείτε και τι άποψη έχετε γι' αυτά. Έχω δει ελάχιστα και είναι άθλια. Το κοινό μπορεί να έχει άλλες ωρέξεις. Εγώ σας λέω τη δική μου γνώμη. Το κοινό πολλές φορές ακολουθεί και ανοησίες. Υπάρχει κοινό το οποίο με ακολουθεί φανατικά, υπάρχει κοινό το οποίο παρακολουθεί όλες τις δουλειές μου και υπάρχει, φαντάζομαι, και κάποιοι οι οποίοι μπορεί να μην θέλουν να με βλέπουν. Δεν με ενδιαφέρει.